και θα μας πει τα πάντα. Διότι χθες το βράδυ έφερε στον κόσμο το απόγευμα το πρώτο της παιδάκι, η Κατερίνα μας. Ναι. Έχουμε μαθεί κιλά, γιατί είχαμε μια αγωνία επειδή είναι ξέραμε... Θα μας τα πει ο γιατρός, νομίζω. Έχεις εσύ κάποιο ρεπορτάζ? Εγώ ξέρω ότι είναι μεγάλο παιδάκι. Αυτό έχω μάθει. Ότι δηλαδή. Υπό 5 κιλά ακούσαμε κι εμείς. Πάνω από 4 έχω ακούσει. Τώρα να μας τα πει και ο γιατρός να μας τα επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ. Πάνω από 4 τον έγινε. Και γεννήθηκε χθες το απόγευμα γύρω στις 6. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Με φυσιολογικό το και το, πήγαν όλα πολύ καλά. Στο πλευρό της Κατερίνας μας ήταν και ο σύζυγός της, ο Βαγγέλης. Λόγω κορονοϊού, ξέρετε, δεν μπορεί να μπει και κάποιος άλλος μέσα στα αμευτήρια τώρα. Ναι. Μόνο να συνοδώσω, οπότε φαντάζομαι ότι οι υπόλοιποι περιμένουν εκτός γιαγιάδες, παππούδες. Ναι. Λοιπόν, κύριε Φιμουδαράκη, καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα κύριε Καινούργιο. Τι κάνετε, καλά, καλά, μια χαρά είμαστε. Πείτε μας λοιπόν για την Κατερίνα μας. Πήγαν όλα καλά, πόσα κιλά γεννήθηκε το αγοράκι τη? Πήγαν όλα καλά, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα αγοράκι υγιέστατο. 3 κιλά και 350 γραμμάρια. 300, εγώ νομίζω ότι γεννήθηκε 5 κοντά. Α, έχω κάνει λάθος. Εντάξει. Και 54 εκατοστά ύψος, ένα ψηλό παιδάκι. Πανύψηλο. Είναι και δύο γονείς πολύ, πολύ ψηλοί. Ναι, ναι, τι ωραία. Και ο Βαγγέλης και η Κατερίνα. Η Κατερίνα μας πώς είναι? Είναι χαρούμενη, είχε εύκολη γέννα? Είναι μια χαρά. Θα πω ότι είχε ένα σχετικά δύσκολο τοκετό. Ήταν βέβαια πολύ συγκεντρωμένη, πολύ αποφασισμένη, συνεργάσιμη. Είχε ψυχραιμία, γιατί χρειάστηκε και η δική της βοήθεια. Που βασικά εκεί βασιζόμαστε κι εμείς όταν κάνουμε ένα τοκετό, στη βοήθεια της γυναίκας. Βοηθάει ότι πάρα πολύ... Κάτι χτυπάει, κάτι καρφώνει στο γραφείο σας, κύριε Φουδαράκη. Ναι, γιατί όχι, είμαστε εδώ στο νοσοκομείο, κάνουμε κάποια έργα. Τώρα είμαι και εγώ σε ένα χώρο που λίγο έχει φασαρία. Α, κατάλαβα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Η Κατερίνα πάντως είναι μια χαρά. Είναι πολύ χαρούμενη, ζήσαν αυτή την εμπειρία μαζί με τον σύζυγό της, τον Βαγγέλη, ο οποίος συνέχεια... Να ρωτήσω την... κάτι, στην αίθουσα του τοκετού, όταν είναι φυσιολογικός τοκετός, νομίζω μπορεί να μπει και ο πατέρας. Ήταν μαζί της μέσα όλη την ώρα. Αχ, τι ωραία. Και στη διάρκεια της προετοιμασίας και την ώρα του τοκετού. Και της κρατούσε το χέρι. Διαρκώς μαζί της, την εφάρει. Τι ωραία. Πείτε μου ότι έκοψε και τον ομφάλιο λόρο. Όχι. Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω. Άμα θέλει να μας το πει η Κατερίνα και η Βαγγέλη. Γιατί περισσότεροι άντρες φοβούνται πάρα πολύ, τρομάζουν. Όχι, αυτό είναι στον κάθε άντρα. Απλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε κύριε Φουδαράκη, είναι τόσο έντονη αυτή η φασαρία που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη σύνδεσή μας. Το ξέρω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να φέρνετε στον κόσμο πάντα γερά παιδάκια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.